Τη εκπομπή και να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Καράουγλου, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Τι κάνετε, κύριε Καράουγλου, καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαντουρνέ, σε εσά, στου συνεργάτε σα, στου φίλου ακροατέ. Χαίρομαι που μα δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε και σχολιάζοντα λίγο αυτό που σα άκουσα να λέτε για τι συντάξει, θέλω να σα καταθέσω την προσωπική μου έτσι, εμπειρία. Πραγματικά είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα, αυτό που κυρίως αντιμετωπίζουμε στα πολιτικά μας γραφεία. Έρχονται καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους για σύνταξη, περιμένουν μήνες, χρόνια και είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως, το τελευταίο διάστημα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και η καθιέρωση του πενταψήφιου αριθμού που δίνει πληροφορίες, αλλά και η επίσπευση των διαδικασιών που από ό,τι είπε και χθες ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας ο κ. Χατζηδάκης, μετά από 1-2 μήνες θα βγάζουμε κάθε μήνα περίπου 30.000 συντάξεις, πιστεύω να δώσουν λύση στο πρόβλημα που όμως είναι πλέον, μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ οξυμένο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Άλλο πρόβλημα μεγάλο και το έχουμε μπροστά μας και φοβίζει κιόλας, θα έλεγα, είναι το θέμα της πανδημίας, το γεγονός ότι παραμένουν ανεμβολίαστοι ένας αριθμός όχι μεγάλος γιατρών, αλλά προκαλεί και προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένας προβληματισμός για το νοσοκομείο της Μυτιλήνης, ας πούμε, για τη Ρόδο, που θα υπάρξουν κάποιες ελλείψεις εκεί. Και το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός και ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στο υγειονομικό προσωπικό, που είναι μεγαλύτερος, που παραμένουν και εκείνοι ανεμβολίαστοι. Και εδώ τίθεται και το θέμα της υποχρεωτικότητας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί κάποιος να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και να δέχεται φροντίδα από έναν ανεμβολίαστο, είτε υγειονομικό είτε γιατρό. Κύριε Σαντουρνέ, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για διάφορους λόγους ο καθένας δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Το θετικό είναι ότι οι εμβολιασμοί έχουν ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα θετικό νούμερο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είμαστε πάνω από 60% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 18. Έτσι, βεβαίως αυτό μειώνεται αν πάμε και σε μικρότερα παιδιά, και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα πλέον. Αλλά βέβαια θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο ο κλάδος των υγειονομικών, είτε είναι αυτοί γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι διοικητικό τεχνικό προσωπικό, άνθρωποι δηλαδή που ζουν και κινούνται μέσα στον χώρο της υγείας, είτε είναι στο ΕΚΑΒ, να μην έχουν κάνει εμβόλια. Θα σταθώ στο μήνυμα το θετικό ότι το 93,5% περίπου των γιατρών έχουν κάνει εμβόλια, και βέβαια έχει αυξηθεί αρκετά τώρα και το ποσοστό των νοσηλευτών που είναι γύρω στο 82-83% και τους απροχθές στατιστικά στοιχεία. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει θα καταλάβουν έστω και σήμερα καλό αργά παρά ποτέ ότι πρέπει να κάνουν εμβόλιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουν και τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον τους και βεβαίως και το χώρο της εργασίας τους ασθενείς. Γιατί μπορεί να μπαίνει κάποιος άνθρωπος για άλλο πρόβλημα, όχι κορονοϊό, και να κολλήσει από τον ανεμβολίαστο γιατρό, νοσηλευτή, οτιδήποτε υπάρχει. Είμαι υπέρ της θέσης ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σε όλους, κύριε Καράουγλου, όλοι πρέπει να εμβολιαστούν. Για μένα, εγώ έχω μια εξεκέλευτη άποψη ότι έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο σε όλο τον πληθυσμό. Εν πάση περιπτώσει, μια που φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, αν και αυτό είναι ένα σενάριο που είναι στο τραπέζι, θα πρέπει συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων έπρεπε ήδη να έχουν κάνει εμβόλιο. Δηλαδή, ο κλάδος της υγείας, όλος, θα έπρεπε να έχει κάνει εμβόλιο. Οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές, αυτό ήδη είναι υποχρεωτικό από 15 Αυγούστου. Οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εκπαιδευτικοί. Οι ένστολοι, οι αστυνομικοί, οι πυροσβεστικοί, όλοι γενικά αυτοί θα έπρεπε να έχουν κάνει. Όπως επίσης και κλάδοι ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, το να πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε εμείς και να έχουμε κάνει τα εμβόλια και να μην το έχει κάνει ο μάγειρας. Τι το έχουμε κάνει, τσάμπα τα έχουμε κάνει. Κινδυνεύουμε πολύ περισσότερο. Ή ο σερβιτόρος μας σερβίρει, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες έπρεπε να έχουν γίνει ήδη υποχρεωτικά τα εμβόλια, και η λογική του ότι να πείσουμε τους ανεμβολίες τους. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστούν. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια άλλη λογική, παράλογη για μένα, δεν μπορούν να πιστούν. Τι να τους κάνουμε. Δηλαδή με τους δόρυ, εντάξει, δεν μπορούμε να τους πείσουμε. Σήμερα σας πάω σε άλλο θέμα. Πετάει για τα Σκόπια ο υπουργός, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Εκεί θα έχει συναντήσει με την πολιτική ηγεσία. Από ό,τι φαίνεται, θα συζητηθεί το θέμα της εφαρμογής της συμφωνίας των Πρεσπών. Πράγμα το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ από πλευράς των γειτόνων. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και εδώ εν Ελλάδη, ίσως δεν ξέρω, περιμένουμε να κάνουν περισσότερα οι Σκοπιανοί για να οι κάτοικοι της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας, προκειμένου να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και εμείς τη συμφωνία.
Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, αλλά και στο γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε ταξίδι και από Τούρκους κυβερνητικούς, οι οποίοι φαίνεται ότι κάνουν μια προσπάθεια να προσεγγίσουν και να προσετεριστούν τη Βόρεια Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών είχαμε ξεκαθαρίσει και είχαμε πει σε όλους τους τόνους ότι είναι μια λάθος συμφωνία, είναι μια συμφωνία η οποία είναι σε βάρος της χώρας μας και δεν θα έπρεπε να υπογραφεί. Δώσαμε μια μάχη κοινοβουλευτική, δώσαμε μια μάχη έξω από το κοινοβούλιο, στις διαδηλώσεις, στα συλλαλητήρια τα μεγάλα που γίνανε σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς η τότε κυβέρνηση στήριζε ΑΝΕΛ, Τσίπρα Καμένο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Καμένο, δώσαν την δυνατότητα στον κύριο Τσίπρα να υπογράψει αυτή την σε βάρος των εθνικών συμφερόντων συμφωνία. Από εκεί πέρα την επόμενη μέρα όταν γίναμε κυβέρνηση ξεκαθαρίσαμε, το είχαμε πει και πριν, το είπαμε και στη συνέχεια, ότι δυστυχώς μια διεθνή συμφωνία δεν καταργείται μονομερώς. Γιατί αν καταργούνταν μονομερώς, τότε για παράδειγμα λέω η συμφωνία, η συνθήκη της Λοζάνης του 1923 θα είχε καταργηθεί πριν από μερικά χρόνια. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, συνεχώς λέει ότι είναι μια συμφωνία που πλάττει τα συμφέροντα της Τουρκίας κτλ. Δυστυχώς όμως για αυτόν και ευτυχώς για την ειρήνη στην περιοχή δεν μπορεί να την καταργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο. Η συμφωνία είναι δεδομένη και υπάρχει. Όμως υπάρχει το ζήτημα της καλής εφαρμογής της συμφωνίας. Είπαμε ότι θα παρακολουθούμε με προσοχή αν οι γειτονές μας την εφαρμόζουν. Και φαίνεται ότι δεν την εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν ό,τι τους συμφέρει. Έτσι είδαμε λοιπόν την πρόκληση να εμφανίζονται οι Σκοπιανοί στο Euro με τις φανέλες που γράφαν έτος για το Μακεδονία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον φίλο του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Ζάεφ, να στέλνει το tweet που έλεγε ότι είμαι εδώ για να υποστηρίξω την εθνική ομάδα της Μακεδονίας. Βέβαια, εκ των υστέρων ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι εγώ μεγάλωσα 47 χρόνια γνωρίζοντας ότι είναι Μακεδονία και έκανα ένα λάθος. Καλό είναι το ότι δεν γνώρισε το λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πονηριές που κάνει. Και βέβαια το κύριο επιχείρημα που είχε ο κύριος Τσίπρας τότε όταν γινόταν τη συζήτηση για τη συμφωνία ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε από το παιχνίδι την Τουρκία, γιατί πλέον εντασσόμενοι στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια αργότερα το κράτος των Σκοπίων θα του δοθεί η δυνατότητα να σταματήσει αυτές τις, την επαφή που έχει με την Τουρκία και να γίνουμε φίλοι και σύμμαχοι σε όλα τα επίπεδα. Όμως ούτε αυτό ισχύει, γιατί αποδείχθηκε πρόσφατα από την αμυντική συμφωνία που υπογράψαν Σκόπια και Τουρκία, στην Τουρκία όταν επισκέφθηκε η αρμόδια Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Σκοπίων την Τουρκία, ότι τα ζητήματα για αυτούς είναι ανοιχτά. Αυτό που εγώ στέκομαι και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ξεκάθαρη δήλωση που έγινε μετά τις προκλήσεις με αφορμή του Euro και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι δεν βιαζόμαστε για την επικύρωση των τριών μνημονίων που είναι στην ακόλουθα της συμφωνίας αυτής. Προφανώς αξιολογείται καθημερινά και παρακολουθείται πάρα πολύ προσεκτικά από το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών η συμπεριφορά των Σκοπίων σε όλα τα διεθνή φόρα αλλά και γενικότερα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας καλύπτει και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ότι θα κάνει αυτό που είναι ωφελημότερο για την πατρίδα μας. Τώρα βλέπω στο Μέγκα ότι υπάρχει μια πληροφορία για να πάμε στο πλέον πολιτικό θέμα των ημερών ότι θα έχουμε ανασχηματισμό και μάλιστα στις 11 το πρωί αναμένεται αυτή η κίνηση. Τι σηματοδοτεί πέραν έτσι ενός νέου ξεκινήματος, τι μπορεί να σηματοδοτήσει και τι ρόλο παίζουν τα πρόσωπα σε κάτι τέτοιο, κύριε Καράογλου? Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Τα πρόσωπα σηματοδοτούν την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Η κεντρική κατεύθυνση βεβαίως πάντοτε δίνεται από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και βάσει του συντάγματος αλλά και βάσει τη θέση του βλέπει και παρακολουθεί από ψηλά όλες τις δράσεις, βλέπει που υπάρχουν τυχόν καθυστερήσεις, βλέπει που τυχόν υπάρχουν προβλήματα, κάνει λοιπόν και πρέπει να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις που επιβάλλονται. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι θα κάνει την καλύτερη δυνατή ανασύνθεση του υπουργικού σχήματος. Τώρα, μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη περίοδο. Η χώρα πρέπει ουσιαστικά να συνέλθει από μια δεκαετή περίοδο μνημονίων και οικονομικής πίεσης. Προέκυψε και ο κορονοϊός, κύριε Καράογλου, πράγμα που ακόμα δεν έχουμε κατορθώσει να ξεπεράσουμε. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία επιτίθεται στην κυβέρνηση και για το ζήτημα του κορονοϊού και για το ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας και όχι μόνο. Θα ήθελα έτσι να... Και βλέπουμε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις βέβαια δεν φαίνεται να έχει σημαντικά ωφέλη και πλεονεκτήματα. Ωστόσο
ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα έχουμε μια καθαρή νίκη στη συνέχεια. Όποτε γίνουν εκλογές, θα είναι καθαρή νίκη μας. Καλά, καλά. Απλώς εγώ να θυμίσω ότι ιστορικά από το 1974 μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ, μέχρι πριν από δύο χρόνια δηλαδή που έγινε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκης πρωθυπουργός, δεν έχει γίνει ποτέ δύο χρόνια και κάτι μετά τις εκλογές να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι κέρδισε στις εκλογές το κυβερνών κόμμα. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Πάντοτε στη μέση της θητείας είχαμε την κάμψη του κυβερνώντος κόμματος, τη μείωση της διαφοράς και πολλές φορές το κυβερνών κόμμα έτσι, ήταν κάτω στις δημοσκοπήσεις από το αντιπολιτευόμενο κόμμα. Θυμίζω ότι το 2016 το καλοκαίρι η Νέα Δημοκρατία είχε περάσει τις δημοσκοπήσεις τον ΣΥΡΙΖΑ, την τότε κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτά είναι ευσεβείς πόθη του κυρίου Τσίπρα. Λογικό είναι, δεν μπορεί να βγει να πει ότι θα χάσουμε τις εκλογές. Είναι σημαντικό το ότι λέει ότι μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε έστω και μία ψήφο, με μία ψήφο, γιατί καταλαβαίνει ότι δύσκολα από ένα λογικό άνθρωπο θα πιστέψει ότι μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω εγώ δεν είναι στραβό ο γυαλός, στραβά αρμενίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δυστυχώς και στην περίπτωση αυτή που είναι δύσκολη και αντιμετωπίζουμε 1000 προβλήματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κακή, μια ανεύθυνη αντιπολίτευση, η οποία ψαρεύει στα θολά. Από τη μια πλευρά βγαίνει επισήμως ο κ. Τσίπρας και λέει μας υπέρ του εμβολίου, και από την άλλη πλευρά αφήνει τον υπαρχηγό του, τον κ. Πολάκη, να λέει ότι το εμβόλιο κάνει κακό. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει, τις παθογένειες τις εσωτερικές του, αν θέλει να διαδραματίσει ένα σοβαρό και υπεύθυνο ρόλο στην πολιτική ιστορία του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραβλού. Να είστε καλά. Καλημέρα.